Είμαστε έξω από το δικαστικό μέγαρο και είμαστε όλοι οι εργαζόμενοι του δικαστικού μεγάρου. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε να μας βοηθήσετε να βγάλουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πιο έξω. Εχθές, με τις μεγάλες βροχοπτώσεις, προχθές και εχθές, αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το κτίριο από τη στέγη του Μπάζη, και στον επανόροφο και στον κάτω πλημμυρίσαμε, έβγαζαν οι μπρίζες νερά, αφαιρέσαμε τις μπρίζες, τους υπολογιστές, δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Συνάδελφος εξαναγκάστηκε να βγάλει το γραφείο στο διάδρομο για να συνεχίσει να δουλεύει. Εν τ' αυτή περιπτώση είναι ένα μαρτύριο. Το ισόγειο ήταν σαν σε βάρκα. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Καταρχήν έχουν φουσκώσει τα ταβάνια, να πέσουν τα ταβάνια και κινδυνεύουν οι ζωές των συναδέλφων. Αλλά όχι μόνο, και των δικηγόρων και των δικαστών και των διάδικων. Γιατί είναι ένα μέγαρο που κάθε μέρα δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Αυτό λοιπόν μας προβληματίζει, άλλωστε το βλέπετε κι εσείς, το ότι δεν ασχολείται το κράτος, το Υπουργείο, να κάνει μια ανακαίνιση, να το στερεώσει το κτίριο, να στερεώσει τα ταβάνια, να στερεώσει τις στέγες, να είναι ασφαλές. Δηλαδή τι ζητάμε οι εργαζόμενοι, συμμετέχουν και ο δικηγορικός σύλλογος, γιατί και αυτοί είναι οι άνθρωποι που κάθε μέρα είναι μέσα στο κτίριο. Δεν ζητάμε γλάστρες με λουλούδια, να ομορφύνει ο χώρος. Ζητάμε να ασχοληθούν με το κτίριο, ούτως ώστε να είναι επικίνδυνο για τη ζωή τη δικιά μας και όλων όσων μπαίνουν στο χώρο. Έχουν τεθεί τα προβλήματα, αλλά είναι τόσο αργή η γραφειοκρατία, δηλαδή αυτό που λέμε γραφειοκρατία, θίγει και εμάς. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε μία κίνηση ακόμα, θα πάμε με το χέρι μας για να έρθει ένας μηχανικός, γιατί εμείς τώρα λέμε ότι είναι επικίνδυνα, είναι αυτό που βλέπουμε, δηλαδή βλέπουμε να έχουν κρεμάσει τα ταβάνια στα σπίτια μας, όταν το ταβάνι μας έχει ξεκολλήσει και κρέμεται, φέρνουμε μάστορα να το φτιάξει για να μην πέσει στο κεφάλι μας. Λοιπόν, θα πάμε να πετήσουμε, κυριολεκτικά να πετήσουμε, να έρθει μηχανικός πάρα αυτά, να κάνει μια μελέτη και να προχωρήσει αν είναι δυνατόν.